Ιερός Ναός Αγίας Εκατερίνης και Αγίου Γεωργίου Αστορίας. Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012. Αρχιερακτική Θεία Λειτουργία και Καθαγιασμός της Νέας Εικονογραφίας του Ιερού. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου. Η εικονογράφηση αποτελεί δωρεά του κυρίου Γεωργίου Γιαρισκάνη εκ Θεσσαλονίκης, εις μνήμη του ιερέα πατέρα του, μακαριστού πατρός Πέτρου.
Capernaum, and it was reported that he was at home. And many were gathered together so that there was no longer room for them, not even about the door. And he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy. Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," Jesus said to the paralytic, "I say to you, rise, take up your pallet and go home." And he rose and immediately took up the pallet and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." Διακόνων Παντελεήμονος Χριστοδούλου και Αριστείδου,
Επάσεις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του έθνους ημών, επάσεις αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Προέδρου και των μελών της Φιλοπτώχου αδελφότητος, των διδασκόντων και διδασκομένων και εφόρων εν της σχολής της Ιεράς Ταύτης Κοινότητος και πάντων των μελών αυτής, των αρχόντων του Οικουμενικού Ημών Πατριαρχείου, του Δούλου του Θεού Γεωργίου, του Αγίου Γραφίσαντος, των Ιερών Ναών Τούτων, πάντων των μελών της Ιεράς Ταύτης Κοινότητος και πάντων των εθλίψεσιν ανάγκες ασθενείες, εχμαλωσίες, φυλακές, πολέμης και πάση θλίψη βρισκομένων αδελφών ημών, εν ταύτα και από τα που της γης νηστή. Σαν χειροσύνη σου, μνηστή Κύριος Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και εις αιώνας των αιώνων. Χριστό το Θεό παραθώνεθα. Στην Δευτέρα Κυριακή του Ιησίων, μια Κυριακή η οποία είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία στη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Βασίλειο και τον πατέρα Αναστάσιο, τους καλούς ποιμένας αυτής της ενορίας, της Υγείας και την Ειρήνης και του Αγίου Δημητρίου, για την ευκαιρία να έμεθα μαζί και μάλιστα σήμερα, οπότε θα κάνουμε και την χρήση με το Άγιο Μύρο της καινούριας εξαιρετικής αγιογραφίας της Πλατιτέρας και του Ιερού, την οποία οφείλουμε σε έναν εκλεκτό αγιογράφο, τον κύριο Γεώργιο Γερασμάνη. Είναι ευκαιρία ότι σε αυτή τη Κυριακή κάνουμε και αυτό το επίσημο εγγένειο ενός ιερού έργου, όπως είναι η αγιογραφία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τους ψάλτες μας, την χολοδία μας που ψάλλει τόσο ωραία. Σήμερα έχουμε μαζί μας ως και επισκέπτη τον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος είναι προϊστάμενος της ενορίας της Μαριέτας στην Ατλάντα, και έχουμε τον αγαπητό μας διάκονο Χριστόδουλο, τον οποίο τον γνωρίζετε επί χρόνια, ήταν εδώ και μας έψαλε. Αλλά τώρα είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι ο Κοζάνης. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε μας παρουσιάζει μια εξαιρετική περίπτωση. Τεσσάρων ανθρώπων οι οποίοι επήραν έναν παράλυτο όπως ήταν με το κρεβάτι του και τον έφεραν στον Κύριο για να τον θεραπεύσει. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι όπου ο Κύριος ομιλούσε λόγω μεγάλου πλήθους, έκαναν ένα εκπληκτικό πράγμα. Ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, τα σπίτια στην Παλαιστίνη είναι μονόροφα, άνοιξαν τη στέγη, ανέβασαν επάνω το κρεβάτι με τον παράλυτο και με σκηνέ το κατέβασαν στο δωμάτιο στο οποίο ο Κύριος ομιλούσε.
και όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Κύριος ειδών την πίστην αυτών θεράπευσε τον παράκλητο. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής ειδών την πίστην του παραλήτου. Λέει ειδών την πίστην αυτών που τον έφεραν. Δηλαδή έχουμε, αδελφό μου, μία περίπτωση στην οποία η πίστη των ανθρώπων κάνει ένα μεγάλο καλό σε έναν άλλον άνθρωπο. Δεν ζητούν κάτι για τον εαυτό τους, ζητούν κάτι για έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και αξίζει να το έχουμε στο νου μας, διότι σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στον κόσμο που ζούμε, στις συνθήκες στις οποίες ζούμε, να προσφέρουμε την πίστη με την οποία μπορεί να γίνουν θαύματα. Σας παρακάλεσα προηγουμένως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους αδελφούς μας της Ελλάδος με έναν πρακτικό τρόπο. Ας προσφέρουμε μαζί με τα χρήματά μας την πίστη μας για να μπορέσει αυτός ο λαός να ανασάνει, και επειδή έχουμε μπροστά μας τον αγαπητό και εκλεγητό πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Κυριακόπουλο, να ξέρει ότι ο κόσμος εδώ δεν είναι μόνο πρόθυμος να βοηθήσει ειδικά, αλλά προσφέρει πίστη και προσευχή για την σωτηρία των ανθρώπων. Και επιπλέον, επειδή έχουμε την τιμή να έχουμε την γενική πρόξενο της Κύπρου, την κυρία Σοφιανό μαζί μας, και πάλι προσφέρουμε την προσευχή και την πίστη μας για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου και το ταλαιπωρημένο αυτό και ηρωικό νησί να βρει την ενότητά του και οι άνθρωποι του να ζήσουν ειρηνικά και προοδευτικά και με αγάπη. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά με την πίστη μας, την οποία προσφέρουμε υπέρ των άλλων και η οποία εκφράζεται διά της προσευχής. Κατά αγαθή σύγκρουση, ο μεγάλος Άγιος τον οποίο τιμούμε σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υπήρξε ένας άνθρωπος πίστεως ακλονίτου ενώπιον αφαντάστων δυσκολιών τις οποίες αντιμετώπισε. Έζησε, γεννήθηκε το 1296 και εκοιμήθη το 1357, μόλις 100 χρόνια προτού πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια του Τούρκου. Αλλά ήδη στη ζωή, στη διάρκεια της ζωής του Αγίου Παντελήμωνος, οι Τούρκοι είχαν ήδη καταλάβει το μέγιστο μέρος της Μικράς Ασίας και άλλα σημεία γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανήκει σε μια ευγενή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν φίλος του αυτοκράτορος του Βυζαντίου, πολύ πιστός άνθρωπος. Και ο ίδιος, ο Άγιος Γρηγόριος, μεγάλωσε στο περιβάλλον των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης. Αλλά πολύ γρήγορα, στα 17-18 χρόνια, είπε, εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Θα δώσω τη ζωή μου στο Θεό και στην Εκκλησία. Και άρχισε μια ζωή στην οποία έκανε πάρα πολλά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε την αίρεση και την πλάνη και προσέφερε με τον ωραιότερο τρόπο την αλήθεια της πίστεως. Είχε μακρούς αγώνες. Κατ' ουσίαν, λόγω αυτών των αγώνων που έκανε για να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια και να απομακρύνει την πλάνη, εδιώχθηκε και φυλακίστηκε. Αλλά δεν υποχώρησε. Έγραψε πάρα πολλά. Μέχρι προσφάτως υπήρχαν έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σε βιβλίο. Είναι χειρόγραφα. Είναι τόσο πολλά τα έργα. Και είναι έργα τα οποία προσφέρουν την αλήθεια της πίστεως με πολύ δυνατό τρόπο, ιδιαιτέρως τη διδασκαλία περί Αγίου Πνεύματος και τη διδασκαλία περί του προσώπου του Χριστού. Τα
ταυτοχρόνως έκανε και άλλα πράγματα. Επήγε ένα μεγάλο διάστημα στο Άγιο Όρος και εμόνασε. Έφυγε στην Αποδίγω γιατί εκεί τους φάνηκε ότι ήταν πολύ αυστηρός. Και λένε δεν θέλουμε τόση αυστηρότητα. Ήταν ικανός επί μία εβδομάδα να απομονώνεται χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, για να αφιερωθεί σε προσευχή. Ξαναγύρισε στο Άγιον Όρος και τελικά βοήθησε και δίδαξε τους μοναχούς τον σωστό μοναχικό βίο. Αδελφοί μου, ο μοναχικός βίος είναι επικίνδυνο είδος, είναι τεράστιο πράγμα, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί πολύ εύκολα να ξεγλιστρήσει σε ακρότητες ή σε φαινόμενα τα οποία δεν είναι πάντοτε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό το σημείο για να προβάλλει τον σωστό, ορθόδοξο, γνήσιο μοναχισμό του Ευαγγελίου. Ανακατεύθηκε σε μια ιστορία πολύ δύσκολη, διότι σε κάποια φάση της ζωής του η αυτοκρατορία είχε δύο αυτοκράτορες οι οποίοι δεν αναγνώριζε ο ένας τον άλλο. Ιωάννης Κατακουζινός ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν Ιωάννης ο Κουζινός. Ο Άγιος Γρηγόριος, λόγω του κύρους που είχε, είναι το φίλος και των δύο και έκανε προσπάθεια για να τους εφηλιώσει ώστε να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός εν ώψη μάλιστα του τεραστίου κινδύνου των Τούρκων, οι οποίοι πλέον είχαν σφίξει την Κωνσταντινούπολη και έβλεπαν ότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Έκανε και αυτό ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Επιπλέον, όπως είπα, βρέθηκε πολλές φορές κυνηγημένος, διετέλεσε επί 10 χρόνια αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έκανε όλα τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσε να μπει διότι ήταν απ' έξω οι Τούρκοι, οι Άγιοι. Ήταν μια ολόκληρη ζωή ταλαιπωρίας. Σε μια δε περίπτωση που πήγε να βοηθήσει, βρέθηκε σε σημείο το οποίο ήταν υπό τον έλεγχο των Τούρκων και οι Τούρκοι τους έλαβαν και τον κράτησαν εχμάλωτο και τον είχαν μεταξύ εχμαλώτου και φυλακισμένου. Και για να απελευθερωθεί υπάρχει μία πληροφορία της ιστορίας, δεν είναι βέβαιο, λέγεται ότι ζήτησαν πάρα πολλά λίτρα. Ζήτησαν χρήματα για να τον αφήσουν ελεύθερο. Και τα χρήματα εδόθησαν από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Αυτός ο Άγιος ήταν τόσο σημαντικός ώστε ελάχιστα χρόνια μετά τον θάνατό του το Πατριαρχείο τον ανεκήρυξε Άγιο. Πολύ λίγα χρόνια μετά. Ούτε καν δεν πέρασε η γενναία. Ήταν τόσο το κύρος και τόση εντύπωση που είχε κάνει ώστε δεν περίμενα χρόνια. Αμέσως αυτός είναι Άγιος, πρέπει να τον ανεκήρυξουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο τον ανεκήρυξαν Άγιο, αλλά είπαν θα γιορτάζει τη Δευτέρα Κυριακή των νηστιών. Δηλαδή τον τοποθέτησαν σε μια πολύ κεντρική θέση εορτασμού. Λόγω ακριβώς της τεραστίας προσφάρας του. Λένε, και δεν το λένε μόνο, είναι έτσι και μπορώ να σας το πω αυτό ως ιστορικός, ότι η παρουσία του Αγίου Γρηγορίου ανανέωσε τη ζωή της Εκκλησίας και την προσφορά της θεολογίας στα χρόνια του. Γιατί η μέρη θεολογία είχε περιπέσει σε ένα σημείο αδρανίας, η δε ζωή της Εκκλησίας και αυτή λόγω και των εξωτερικών δυσμενών συνθηκών ήταν υποβαθμισμένη. Ο Γρηγόριος με την δράση του, με το κήρυγμά του, με τα γραπτά του, ζωντάνεψε αυτή την κατάσταση και η Εκκλησία και η θεολογία έγιναν και πάλι ζωντανοί οργανισμοί και πράγματα τα οποία μπορούσαν να επιδράσουν στη ζωή των ανθρώπων. Αυτόν τον Άγιο τιμούμε σήμερα
με ένα Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε και το οποίο μιλάει για την πίστη, ένα Άγιο Πίστεως, ένα Άγιο Προσευχής. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευτυχία να έχουν το σκήνομά του και να έχουν ως καθεδρικό ναό στη Θεσσαλονίκη το ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ιδίως όταν εκάγει ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Είναι μεγάλη ευλογία ότι η Εκκλησία μας έχει αυτούς τους Αγίους, διότι προβάλλουν την πίστη με έναν τρόπο ο οποίος είναι ουσιαστικός. Μέρος αυτής της πίστης, έκφραση αυτής της πίστης, δεν είναι μόνο τα κείμενα των Πατέρων, είναι η ζωή της Εκκλησίας, είναι η λατρεία της Εκκλησίας, είναι η αγιογραφία. Η αγιογραφία, όπως τη βλέπουμε, και αυτή την υπέροχη λατρεία, είναι μια μαρτυρία πίστεως, την οποία προσφέρει η Ορθοδοξία. Και την προσφέρει, και πρέπει να ξέρετε, δεν ξέρω τι εμπειρία έχετε, αλλά εμείς, στην Αρχιεπισκοπή και πριν, έχουμε την εμπειρία πολλών που έγιναν τελικά Ορθόδοξοι και ένας από τους λόγους που έγιναν ήταν ότι τους έκανε εντύπωση η αγιογραφία. Ερώτησα μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρου, Επισκοπέλεια, η οποία μετά από χρόνια αποφάσισε ότι η Ορθόδοξη είναι Ορθόδοξη. Και τη ρώτησα γιατί γίνεσαι Ορθόδοξη. Γιατί και πολύ καλή κλασική φιλόλογος, αλλά και θεολόγος. Μου λέει, δεν θα σας πω μόνο για τη θεολογία και ότι η Εκκλησία Ορθόδοξη προσφέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην πληρότητά της. Αλλά, λέω, είτε κάτι το ειδικό, έχω λέει δύο ειδικά πράγματα. Το ένα είναι ότι όταν είμαι σε Ορθόδοξη Εκκλησία, αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι μου. Έχω το αίσθημα ότι είμαι στο σπίτι μου. Δεν είμαι σε κάτι που είναι ξένο. Και δεύτερον, η εικονογραφία. Όταν πρωτοείδαν οι εκκλησίες στην Ελλάδα και άλλο, με πλήρη αγιογράφηση, είπα, αυτή η εκκλησία έχει την αλήθεια. Αν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, να δίνει τέτοια μορφή τέχνης που συνδυάζεται με τη λατρεία του Θεού. Αδελφοί μου, μπροστά μας είναι το υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε την γιορτή του Σταύρου Προσκυνήσεως, μεθαύριο, και η συνεχεία με άλλες δύο Κυριακές του Αγίου Γιώργου της Κλίμακος και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, θα φτάσουμε στην Κυριακή των Λουδίων και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εύχομαι ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας αξιώσει να διέλθουμε το υπόλοιπο της Τεσσαρακοστής εν μετανοία, εν αγάπη, εν πίστη και εν προσευχή. Εν προσευχή για όλους και για όλα, και γι' αυτό ακριβώς σε αυτό το σημείο θα προσφέρουμε μια ειδική προσευχή, όπως το κάνουμε όταν έχουμε τέτοια περίπτωση, υπέρ των κεκειμενών αδελφών μας. Βλέπετε ποιους βρίσκους με τα κόλλημα, είναι η σμήμη αυτών που έφυγαν. Ο ποιητής ουρανού και γης, και πάντων των ορωμένων και οράφων, στο κοινηξίο σας εμάς ιστορίσε τας Αγίας του Παναγίου σου τάφτα εικόνα της Πλατητέρας και των συναυτή Αγίων μεγάλων πατέρων ιεραρχών ή και που με ηθόν την ασχάλων, ως άντως δε και τας εικόνας έλεγε ο καιρό του του Δήμου και νυν αξίωσον εμάς, καθαγιάσει αυτάς δια της χρήσεως του Αγίου Μύρου, ώστε γενέστε αυτάς της θεωμένης πηγήν θείας εμπνεύσεως και αγιασμού και πάροχον δυνάμεις πνευματικής και άνθρωπεν ευλογίας. Έτι δε, Θεόμεθά σου Κύριε ο Θεός ημών,
για να παράσχεις πλουσία την ευλογία σου. Επί τον Αγιογράφο, τον δούλο σου Γιώργη, τον αξιοθέντα ιστορής, την Αγία εικόνα της υπεραγίας του ατόπου και των Αγίων σου, φύλαξον αυτόν εν υγεία, αξίωσον αυτόν δια του έργου του, τόσο του εικονογραφικού, όσο και του υμνοδικού, να είναι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος θα σε δοξάζει δι' εικόνων, δι' αλόγων, δι' ύμνων και δια της ζωής του. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός που ελεήν και αγιάζει και σώζει και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι είναι και αεί και εις τους αιώνας. Της πλατητέρας των ουρανών.
και θα συνεχίσει να λάβει και μέσα από τις καρδιές των σεβόμενων χριστιανών. Είναι η ξέχωρη χαρά και η συγκίνησή μου που βρίσκεται. Που βρίσκομαι και εγώ μαζί σας εδώ για τον καθαριασμό. Σήμερα μας δίνεται και η ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον εξαίρετο αγιογράφο και δωρητή του μεγάλου αυτού έργου αξιότιμου κύριου Γιώργου Κυριασκάνη, που όπως όλοι βλέπουμε, τα χέρια του καθοδηγούσε θεϊκή δύναμη όταν δημιουργούσε το ιερό αυτό κόσμο. Τον ευχαριστούμε ολόψυχα και ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να χαρίσει υγεία, ευτυχία και χαρά σε αυτόν και στην οικογένειά του. Εύχομαι αγάπη και ευτυχία στα σπίτια σας και καλή υπόλοιπη σαρακοστή σε όλους. Τώρα θέλω να καλέσω τον κύριο Δημισκάνη να τον έρθει. Σεβαστοί πατέρες, πατέρα Ιωάννη, πατέρα Αναστάση και πατέρα Βασίλη, εντυμότατε, κύριε Κυριακόπουλε, πρόξενε της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Εντυμότατη, κυρία Πούλα Σοφιανού, γενική πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη. Αξιότιμη κύριε Κάλλας, πρόεδρε της κοινότητος του Αγίου Δημητρίου Εκατερίνης και Γεωργίου. Αξιοσέβαστοι άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Μητρός Εκκλησίας, αξιότιμοι μεγάλοι ευεργέτες, αξιότιμοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Όταν κάποιος αφήνει την Ελλάδα για να βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη μεγάλη και ισχυρή Αμερική δεν μπορεί να βάλει στο νου του πόσο ζεστή ελληνική και ορθόδοξη ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να συναντήσει όχι σε ένα, αλλά σε πάμπολα μέρη της φιλόξενης αυτής χώρας. Ο ορθόδοξος ελληνισμός μαζί με την πίστη και τα έθιμά του έκανε και κάνει τεράστιες προσπάθειες να διατηρήσει και τη ζεστασιά της χριστιανικής τέχνης, ώστε και οι αισθήσεις των ανθρώπων να γεύονται τα πνευματικά νοήματα μέσω της ιερής μουσικής, της ψαλμωδίας και της ιερής ζωγραφικής της αγιογραφίας. Αυτή την αγάπη για την ιερά παράδοση και τη ζωγραφική έκφρασή της έζησα από κοντά, με αφορμή την επαγγελματική μου ενασχόληση ως αγιογράφο. Αυτό αποτέλεσε για την ταπεινότητά μου πρόκληση και πρόσκληση να συνεισφέρω, να παρουσιάσω εκτενέστερα την εργασία μου, την αγιογραφική τέχνη και παράδοση σε τούτο το χώρο, από αγάπη στην τέχνη της αγιογραφίας, από ενδιαφέρον και συγκίνηση για την προσπάθεια μεταλαμπάδευσης της ιερής αυτής τέχνης και των πνευματικών συμβόλων πέραν του Ατλαντικού και ασφαλώς χωρίς να αγνώ το επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα. Από τη φιλική σχέση με τον πρώην προϊστάμενο του Ιερού Ναού προέκυψε η δυνατότητα αυτή με την εξιστόρηση όπως λέγεται μιας αγιογραφικής ενότητας με τη σχετική θεματολογία που ανήκει στην κόνη αυτού του Ιερού Βήματος. Η θεματολογία αυτή περιλαμβάνει ένθρονη πλατητέρα και αριστερά και δεξιά της Θεοτόκου τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Στη συνέχεια της Δεϊσής, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, η Αγία Εκατερίνη προσφέρει το σχολείο της κοινότητος στην Παναγία, ενώ ο δεύτερος προστάτης του ναού, ο Άγιος Γεώργιος, της προσφέρει το ναό της Αγίας Εκατερίνης. Δεξιά και αριστερά πάνω από την Παναγία, δύο άγγελοι σε κάθε πλευρά, μέσα σε ακιβάδες, κρατούν ηλιτάρια με επιγραφές προς την πλατητέρα. Πιο πάνω και στο κέντρο του ναού, μέσα στη δόξα ο Κύριος ευλογών περιβαλλόμενος από εξαπτέρυγα, κάτω και περιμετρικά του Ιερού Βήματος, οκτώ ιεράρχες, έχοντας μεταξύ τους αγγέλους. Ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της εξιστόρησης αποτελεί ότι οι ιεράρχες παρουσιάζονται στο βάθος μέσα περιμετρικά στο σύνθρονο. Στο κέντρο των ιεραρχών, σε θρόνο, ο Μέγας Αρχιερεύς Ευλογών. Στη δεξιά πρόθεση, στην αριστερή πρόθεση, ιστορείται η άκρα ταπείνωσης, αντίγραφο από το πρωτάτο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, δεξιά δε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Περιμετρικά του τόξου του Ιερού Βήματος φιλοτεχνήθηκε ένας φυτικός διάκοσμος που φέρει εκατέρωθεν μετάλλια προφητών, ενώ στο κέντρο συμπληρώνει την αγιογραφική ενότητα το Άγιο Μανδύλιο, το οποίο κρατούν δύο άγγελοι. Τεχνική και αισθητική λεπτομέρεια αποτελεί το ότι το φόντο της σκόνης του Ιερού Βήματος έχει ως βάση φύλλο χρυσού, γερμανικής προελεύσεως, αρίστης ποιότητος, περίπου 24 καρατίων. Στη βάση του διακοσμητικού βρίσκεται η επιγραφή της αφιέρωσης του έργου στο φίλο και αδελφό ήδη από χρόνια της διαμονής του στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη,
πατέρα Απόστολο Κουφαλάκη, πρώην ιερατικό προϊστάμενο της ενορίας της κοινότητάς μας και νυν πρωτοσύγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Σαν Φραντζίσκου, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω αυτή τη λαμπρή κοινότητα και όλους εσάς τους εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες του, και ο οποίος σήμερα δυστυχώς δεν βρίσκεται κοντά μας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ακόμη υπάρχει αφιέρωση στους εκλεκτούς φίλους. Νίκο Ανδριώτη, πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Νίκο Καβαλά και Ευστάθιο Βαλιώτη, μεγάλους ευεργέτες της ενορίας και κοινότητας, οι οποίοι προσέφεραν ποικιλοτρόπως στην πλούσια αγάπη τους σε μένα και στην οικογένειά μου. Υπάρχει ακόμη αφιέρωση «Εις μνημόσυνο αιώνιο» της ανάπαυσης της ψυχής του εκλεκτού αδερφού και φίλου Γιώργου Νεοφυτίδη. Τέλος, υπάρχει αφιέρωση και μνημόσυνο αιώνιο για την ανάπαυση της ψυχής του κατασάρκα πατέρα μου, του μακαριστού ιερέως πατρός Πέτρου Γιαρισκάνη, τον οποίο έχασα προλίγων μηνών, μάλιστα την περίοδο που ενώ εγώ και οι συνεργάτες μου εργαζόμασταν για την περάτωση της αγιογραφικής αυτής ενότητας. Έτσι, συνδέοντας αυτή την εργασία με την ανάπαυση της ψυχής του κατασάρκα πατέρα μου, νιώθω μεγάλη συγκίνηση, νιώθω ότι σήμερα χαίρεται και αυτός μαζί μου και με ευλογεί από εκεί ψηλά που βρίσκεται. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Δημήτριο, ο οποίος μας τιμά σήμερα δια της ψηλής αυτού παρουσίας. Παρά το ιδιαιτέρως βαρημένο πρόγραμμά του στην άψογη εκτέλεση των αρχιεπισκοπικών του καθηκόντων, στη διακονία της ενθάδεν Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αμερικής και του Συνόδου της Ομογένειας, τους ιερείς της κοινότητος για την αγάπη τους και την υπομονή τους, καθώς επίσης και τις κυρίες της γραμματείας της κοινότητος, κυρία Ευαγγελία, κυρία Πολυτίμη, Βιολέτα και κυρία Μέρη, τον νεοπόρο του Ιερού Ναού, κύριο Γιάννη, για την ολόψυχη συνεργασία και συμπαράστασή τους σε μένα, ώστε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα σήμερα να περατώνεται η εξιστόρησή της και να παραδίδεται επιτυχώς αυτή η αγιογραφική ενότητα. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλον έναν εκλεκτό φίλο και συνεργάτη για την άψογη συνεργασία του μαζί μας, ώστε να έχουμε αυτή την άριστη ποιότητα στην εργασία μας. Τον κύριο Ανδρέο Γεώργιο, ο οποίος επιμελήθηκε την προεργασία του τοίχου του Ιερού Βήματος, καθώς επίσης και τον ακούραστο κύριο Τζον Νίκολη, ο οποίος μας υπηρέτησε ενηθυμερών στις μετακινήσεις μας και σε κάθε είδους βοήθεια για την εργασία μας. Και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι, να έχουν την ευλογία της Θεοτόκου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου συνεργάτες, τον κύριο Αναστασιάδη Αντώνιο, τον κύριο Τουμάνοπλο Δημήτριο και τον κύριο Βογδάνο Θεόδωρο, οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί μου με αγάπη και ζήλο για να φτάσουμε σήμερα και να παρουσιάσουμε αυτό το έργο της αγάπης σας. Ευχόμενο σε όλους υγεία, δύναμη, ευημερία και προκοπή, πνευματική και κατά κόσμο, εξαιρετούμε τις προθυεραρχικές ευχές του Σεβασμιωτάτου, ώστε με τη χάρη του Θεού η σχέση μας, Σεβασμιότατε, να στερεώνεται, η φιλία μας να μαθαίνει, η συνεργασία μας να καρποφορεί και η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και Ομογένεια στην Αμερική να ομολογεί και να δοξάζει τον Τριαδικό Θεό και την Ελλάδα εις τους αιώνες. Πολλών ανθρώπων για να γίνει, διότι όντως άξιζε
και διότι όντως έχουμε μια ωραιότατη αγιογραφία. Ο πατέρα Απόστολο τον είδα από 2-3 εβδομάδων στην Καλιφόρνια και εξέφρασε την στενοχώρια του γιατί δεν θα μπορούσε να είναι, ενώ θα ήθελε να είναι. Αλλά θέλω να πω μαζί με τους ανθρώπους του οποίους επωνύμως ευχαριστήσατε, είναι και πολλοί άλλοι οι οποίοι είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι σύμβουλοι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι επομένως, επειδή είστε κυρίως ιερέως, παίρνω ότι τα ονόματα που μνημονεύεται είναι συμβολικά. Δεν είναι ατομικά. Δεν είναι για να δοξαστεί ο κύριος Αντριώτης ή ο κύριος Κάλλας ή ο άλλος ο κύριος Πλέτη. Διότι αυτοί αντιπροσωπεύουν αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, υποθέτω είμαστε σύμφωνοι ότι είναι ονόματα συμβολικά τα οποία εκφράζουν την αγάπη και την προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι στάθηκαν δίπλα. Και επίσης να τονίσω ότι έχει σημασία ότι δεν κάνατε μόνο το έργο. Προσφέρετε το έργο χωρίς να πληρωθείτε. Λοιπόν, είναι μια πολύ ιερή προσφορά. Ιδιαίτερως σας ευχαριστώ. Και ευχόμεθα συνέχεια στο αγιορευκό σας έργο και αν μπορείτε πως το κάνετε να ψάρετε και μαζί, δεν θα νοιάζετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Διότι η μουσική πάει με την ζωγραφική μαζί. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία. Είμαστε λίγο σε συνδυασμό Κωνσταντινοπόλεως, Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκης. Εκ Θεσσαλονίκης είναι αυτή η φωστήρες που είναι. Ένα μου την ευλογόνησε. Από εκεί βγαίνουν άλλο πράγμα. Οι χρονογραφείς, οι καλλιγραφείς, οι χρονογραφείς και οι χρονογραφείς. Ίσως δεν είναι κοντά στο Άγιο. Δεν ήρθατε στην Άγια Βάνα, ήρθατε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στην Άγια Βάνα που ξέρουν εκεί. Αυτό έγινε. Αυτό το είπα. Αυτό το είπα. Δεν υπάρχει Άγια Βάνα. Θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ σήμερα έχω αυτή την πολύ ωραιότατη εμπειρία της κρίσεως των κοινών εικόνων. Κατά σύμπτωση, προ 15 ημερών, όχι, μια εβδομάδα, βρεθήκαμε σε ένα γεγονός που έχει σχέση με αγιογραφία. Το γεγονός είναι το εξής. Στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Λύση. Σε αυτό το χωριό υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι, ωραιότατο, του Αγίου Θεμονιανού, άγνωστος Άγιος, τοπικός Άγιος. Αλλά είχε αγιογραφία σε φρέσκο, σε νομογραφία στον Δίκο, του 13ου αιώνα, ήταν από το 13ο αιώνα. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι, μπήκαν και διάφοροι άλλοι, κατέστρεψαν το ανώ, αλλά επειδή είδαν ότι εδώ αυτή η αγιογραφία έχει αξία, την έκοψαν σε κομμάτια και βρέθηκε η πλατιτέρα και ο Παντοκράτορας στην Ευρώπη. Πολλούμενα αντί πολύ μεγάλο ποσό. Στο Χιούστον ζούσε, δεν υπάρχει τώρα, μια κυρία Τεμενίλ, η οποία είχε φοβερά ενδιαφέροντα μουσιακά. Και της είπαν, ξέρετε, υπάρχουν κάπου 30 κομμάτια από μια αγιογραφία που είναι από τέτοιο κλεισάκι της Κύπρου, 13ου αιώνα. Στέλνει αυτοί οι ειδικούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε τι αξία έχουν. Πήγαν οι άνθρωποι και λένε, αυτό είναι τεραστίας αξία. Διότι δεν είναι απλώς ότι είναι από το 1300. Είναι ότι είναι και ωραίο έργο, κύριε Γιώργο. Έδωσε αρκετά εκατομμύρια δολάρια, έφεραν τα κομμάτια στο Χιούστον και τα συναγωγήσαν ξανά έτσι ώστε να μην μπορείτε να δείτε ότι αυτό το πράγμα είχε γίνει 30 κομμάτια. Δεν φαίνονται οι ραφές που συνδέουν τα κομμάτια. Και τι έκαναν. Κατεσκεύασαν ένα παρεκκλήσιο σε απομίμηση του αρχηγού, αλλά είναι όλο από γυαλί.
είναι γυαλί χοντρό σε ανοιχτό, αγγλί ανοιχτό πράσινο χρώσο. Και εκεί έβαλαν τον Παντοκράτορα και την Πλατιτέρα. Ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος Ιωαννίδης, ο Χρυσόστομος ο Πρώτος, ο οποίος συγκινήθηκε από την όλη αυτή ιστορία, γιατί αυτά τα κοφτά κανόταν, θα τα έπαιρνα κομμάτια διάφορα. Λέει, θα έρθω να κάνω εγγένεια. Ήρθε στο Χιούστον και έκανε εγγένεια αυτού του παρεκκλησίου, του γυάλινου, αλλά που έχει τις Υπήρχε όμως μια συμφωνία ότι πρέπει να επιστραφεί στην Κύπρο το 2012. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην φύγει αυτό, να μείνει, γιατί θα μπορούσε να προσφέρει μια εικόνα της Κύπρου και να κάνει μια ωραία προβολή της Κύπρου, αλλά ο αρχιεπίσκοπος ο Νίνο Χρυσόστομος είπε όχι, πρέπει να επαναπατριστεί αυτό το προηγούμενο Σάββατο, 8 μέρες πριν, κάναμε την τελευταία λειτουργία σε αυτό το γυάλινο παρεκκλήσιο του Χιούστον. Ήταν ένα συγκλονιστικό, διότι ήταν εκεί πέρα γύρω στα 15-20 χρόνια. Τελείωσε η λειτουργία, πάρα πολλοί κόσμος και από τη Δευτέρα άρχισαν πλέον να κάνουν την αποσύνδεση. Αλλά τι έκαναν, δεν το έκοψαν πλέον σε κομμάτια. Ολόκληρος ο τρούλος και ολόκληρη η παρτιτέρα με ειδικά μεγάλα κοντέινερ μπήκαν μέσα. Σήμερα είναι Κυριακή, αύριο αυτή με ειδικό κάργο αεροπλάνο ταξιδεύει για την Κύπρο. Ταξιδεύει για την Κύπρο και θα κάνει 3 μέρες. Τώρα, είχαμε πει τι θα κάνουμε για την Αγία Τράπεζα. Είχαμε πει να βγάλουμε τα ιερά λείψα. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να έχουμε όλο το απάνω μέρος, αν δεν μπορεί να είναι όλη η Αγία Τράπεζα, το απάνω μέρος. Και λέμε βεβαίως μου λέει. Ο ιερέας που ήταν εκεί είναι ένας πατήρ Δημοσθένης Δημοσθένους, είναι ο υπεύθυνος για τα αρχαιολογικά και τα συντηρητικά στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Θα έχει αυτό που είναι το απάνω μέρος της Αγίας Τραπέζης, θα το έχει μαζί του, αλλά θα είναι στο ίδιο αεροπλάνο, εκτός από τα δύο μεγάλα κυβότια τα οποία περιέχουν το άλλο υλικό. Θα πάει στην Κύπρο, θα είναι, έχω δημιουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος ένα υλικό χώρο με το όνομα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και εκεί μέσα θα μοντάρουν και πάλι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα καθώς είχαμε τη λειτουργία και είχαμε την ωραία αυτή η αγιογραφία και θα κάναμε αυτή τη χρήση των εικόνων, είχα όλη την εικόνα προ μιας εβδομάδος ενός αντίθετου ρεύματος που ξεμοντάραμε κάτι που ήταν όντως αριστουργηματικό για να γυρίσει πίσω. Αλλά θέλω να πω την ευκαιρία ότι η Βυζαντινή τέχνη, αυτή η αγιογραφία που έχουμε τώρα, εμείς τη βλέπουμε και τη χαιρόμαστε και είναι ζωντανή. Ύστερα από 100, 200, 300 χρόνια, αυτή θα είναι ιστορικό γεγονός εδώ. Και θα είναι γεγονός το οποίο θα αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει και τώρα, θα αξίζει πολύ περισσότερο. Ύστερα από 100, 200, 500 χρόνια. Πόσο θα αξίζει. Το Μουσείο, το Μετροπόλιταν Μιζέο της Νέας Υόρκης. Εξετίμησε μετά από την δεύτερη έκθεση που έγινε εικόνων, πάρα πολύ το γεγονός των εικόνων. Γιατί είδε ότι αυτό δημιουργεί και πολύ μεγάλη κίνηση και πολλούς επισκέπτες. Τους προσεφέρθη προς αγορά μια εικόνα. Το μέγεθος που θα δείτε σε πόδια, δύο πόδια και δύο πόδια, λιγότερο από 50 εκατοστά. Και το Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι η εικόνα του 13ου αιώνα της Παναγίας. Το την αγόρασε αντί 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Τόσο κάνει η τέχνη αυτή που έγινε εδώ. Αυτή η τέχνη είναι αυτό το είδος. Είναι συνέχεια αυτής της ιστορίας, κύριε Γιώργη. Είστε you are destined for eternity, προορίζεσαι για την αιωνιότητα ανθρωπίνους. Όχι εκτός της αιωνιότητας στην οποία είναι ο πατέρας σας ο ίδιος.
η επίγειος. Διότι ύστερα από χρόνια θα λένε διαχειρώσει. Θα λέγαμε για δια της τέχνης και δια της πίστος Γεωργίου του δούλου του Θεού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Κάνω μια παρένθεση εγώ σε αυτόν που τον τελειώσετε. Από το χωριό που κατάγομαι, από το δίπλα σπίτι μου δικό μου, ήταν ο ζωγράφος, ο Δημήτριος και τα δυο του παιδιά. Και ζωγράφησαν από μακριά για όλη την ελληνική πολίτη τις εικόνες του χωριού μου. Και όταν μια φορά κάνανε promotion στις εφημερίδες, ποιοι ήταν οι ζωγράφοι, σε μια εβδομάδα λαϊλάτισαν όλους τους ναούς, όλους, τις πήραν όλες τις εικόνες. Μέσα δεν υπάρχει. Τώρα ένα έργο του ζωγράφου αξίζει για 1.000.000 δολάρια. Και δεν υπάρχουν, ήταν μετρημένα. Και λαϊλάτισαν όλους τους ναούς, γιατί ούτε εμείς ξέραμε τι ακρία των εικόνων. Αλλά όταν έκανε τύπο ότι του ζωγράφου τα έργα ήταν αυτά, δεν έμεινε τίποτα. Δεν λάβαμε τα χρόνια καμία. Εδώ δεν μπορούν να κλέψουν την πλατιτέρα. Είναι δύνατο. Θέλουν να ξηρώσουν την εκκλησία. Δεν γίνεται. Αυτό το κάνω, θα τους έχω εκτελέσει επί τόπου. Θα τελειώσει. Thank you. Θα τους αγιοποιήσουμε σφάλι. Yeah.